Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο ακόμα θέλω και θα είμαι στο ηλικιακό εύρο για να μπορέσω να κάνω και εγώ την αίτησή μου για το πρόγραμμα σπίτι μου τη ΔΗΠΑ. Το καλό, Σάρα, με το καλό. Ο χρόνο περνάει γρήγορα. Ας, για πες μας τα στοιχεία. Ας, Α ας, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, μαρία και ας πάμε λοιπόν στο πρόγραμμα που δανειοδοτεί νέου και ζευγάρια ηλικία 25 έω και 39 ετών. Είχε εξαγγελθεί το περασμένο Σεπτέμβριο. βέβαια. Ανακοινώθηκε τέλη Μαρτίου. Ε, επιδοτεί λοιπόν του νέου με χαμηλότοκα δάνεια. Έχουμε ακούσει πω είχε απήχηση, υπάρχει ενδιαφέρον. Ε, πάμε να δούμε όμως τώρα σε αριθμού τι σημαίνει αυτό. Ε, Συνολικέ αιτήσει 31.506, αξιολογημένε αιτήσει 13.632 και προεγκρίσει 9.414. Έχουμε όμω και τον αριθμό των εγκρίσεων που έχουν ξεπεράσει τι ε, 2.000. 2017 ε, για την ακρίβεια και ο μέσο όρο ποσού έγκριση του δανείου είναι στα 104.835. Ε, ε, 104 ο συνολικό, η συνολική χρηματοδότηση. για το πρόγραμμα που έχει δοθεί από την που έχει δοθεί από το ΙΔΙΠΑ είναι γύρω στα 500 εκατομμύρια. Και για αυτές τις 2.000 εγκρίσεις μέχρι τώρα, το ποσό αντιστοιχεί σε 162,8 εκατομμύρια. Δηλαδή, ήδη για αυτές τις 2.000 εγκρίσεις, έχει αξιοποιηθεί το 43% της αρχικής χρηματοδότησης. Μάλιστα. Ε, πάμε να δούμε εδώ, βέβαια, στην επόμενη κάρτα, βλέπουμε και ποιους, αφορά, λοιπόν, ποιους αφορούν οι εγκρίσεις. Ε, το 15% των δανειοληπτών. Ε, που έχουν εισόδημα έως και 12.000 ευρώ. Δούμε, ε, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι... Άρα, να δούμε την επόμενη κάρτα λοιπόν. Σε λιγάκι, πάρα πολύ ωραία. Εδώ βέβαια έχουμε, έχει να κάνει με την γεωγραφική κατανομή. Ε, μπορούμε να δούμε και τα στοιχεία τη προηγούμενη, ωστόσο, πριν α, πάμε α, στη γεωγραφική κατανομή. Λάθω. Όχι, κανένα πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. αν μπορούμε να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κάρτα. Ε, ξεκίνησα να λέω λοιπόν ότι ε, αυτέ οι 2.000 εγκρίσει, 2.017 εγκρίσει, αφορούν το 15%, της, το 15 των δανειοληπτών ε, που έχουν εισόδημα έω και 12.000 ευρώ. Δεν βλέπουμε δηλαδή πολύ μεγάλη απήχηση στα, στα χαμηλά εισοδήματα. Το 70% των δανειοληπτών που έχουν εισόδημα από 12.000 έω 24.000 ευρώ. Και το 64% περισσότερο, δηλαδή τα ζευγάρια. Και στην επόμενη κάρτα λοιπόν, μπορούμε να δούμε. Βλέπουμε τώρα και την ε, γεωγραφική κατανομή. 37% για αγορά πρώτης κατοικίας στην Αττική, το 22% στην κεντρική Μακεδονία, 7% λιγότερο στη Θεσσαλία και το 6% στην Δυτική Ελλάδα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι νέοι που μπαίνουν στο πρόγραμμα είναι από την Αττική, από την Πρωτεύουσα και από την Κεντρική Μακεδονία και μόλις το 6% από τη Δυτική Ελλάδα. Ναι, κυρίως Θεσσαλονίκη. Και το 72% δεν το είπαμε τώρα στο ρεπορτάζ που το έγραφε είναι ότι στην Αθήνα είναι τα πατήσια. Εκεί έχουν βρεθεί τα περισσότερα σπίτια. Είναι αυτό που μας έλεγαν και εκτιματόμεσή της. Είναι και μεγάλη ηλικία σπίτια. Μόνο εκεί τώρα. μπορούν μπράβο, να βρεθούν μπράβο. ακίνητα που ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια. Εντάξει, Σάρα, αυτό που θέλουμε να σου πούμε είναι ότι ακόμα κι αν φτάσει στο σημείο να πληρεί τα ηλικιακά κριτήρια, θα πρέπει να είσαι και παντρεμένη. Ακριβώ οποιονδήποτε τρόπο. Είναι Γενικότερα είναι μια θετική πρωτοβουλία ε, το πρόγραμμα αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν όντω και, και κάποια άλλα προβλήματα στον σχεδιασμό του. Ε, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα κλειστά κινήτα στην αγορά. Το ποσό χρηματοδότηση στο συνολικό της ΔΥΠΑ, φαίνεται ότι ε, δεν είναι αρκετό, καθώ ε, σε άλλε χώρε τη Ευρώπη, όπως στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, έχουν ε, δοθεί πολύ μεγαλύτερα ε, ποσά. Ε, φτάνουν τα 2 δισεκατομμύρια στις, συγκεκριμένα στην ε, η Πορτογαλία. Η Νομίζω ότι έχει αναφέρει πω θα αυξήσει το ποσό χρηματοδότηση και ανα... αναμένουμε να το δούμε. Τώρα την προπόθεση του γάμου. Ε, Δεν με... τη, τη σχολίασα. Με... Δεν παρέθεση, δε στάθηκα πολύ σε αυτή την. Ωραία, <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάρα.